για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας τρίτος όμιλος. Τελευταία αγωνιστική με την ομάδα του Ποντιακού Πολυδεντρίου να είναι στην πρώτη θέση, να έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Ο κύριος Ναζίρης, ο κύριος Δουσδαμπάνης και ο κύριος Γασπαράτος, το διαιτικό τρίο. Και ο κύριος Ναζίρης φυρίζει του αγώνα Ατρόμητος Φιλαδέλφειας Ποντιακός Πολυδεντρίου με την ομάδα του Ατρόμητου Φιλαδέλφειας τώρα να γυρίζει την μπάλα. Τσέτσος εκτελείται το φάουλ στην αγκαλιά του Ξέλα. Τελικά χάθηκε η μπάλα εκεί, θα γίνει το λάθος, η κεφαλιά, το λάθος εκεί που έγινε από τον τερματοφύλακα. Δεν εκμεταλλεύτηκε να δω η παίκτης του Ποντιακού. Θα γίνει το μακρινό σουτ και ο σκύλος πάλι μπήκε μέσα. Βρήκε τον τρόπο να ξαναμπεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι δεύτερη φορά που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο σκύλος. Το πλάγιο για την ομάδα του Ατρόμητου. Εκτελείται το πλάγιο, μπάλα μέσα στην περιοχή. Σακυριτσιάν, την κεφαλιά. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και ο επόπτης. Θα γίνει σέντρα. Κάτι ζητάνε οι παίκτες του Ατρόμητου στο έδαφος. Παίκτης των γηπεδούχων που έκανε τη σέντρα. Και στη συνέχεια της φάσης ο Γαλίσα μπλόκαρε. 0-0 μέχρι στιγμής. Για μια παλιά τώρα για τον Οτσέτσο. Βγαίνει, δεν βγαίνει εκεί. Θα γίνει το σου και θα χαθεί η ευκαιρία. Δεν βγήκε ο Τζέλα. Και το σκέφτηκε. Κάθισε στην εστία του. Το σουτ που έκανε ο Τσέτσος, η μπάλα out. Η ομάδα του Ατρόμητου τώρα στην επίθεση και ο Παντελίδης θα διώξει με κεφαλιά. Θα πάρει ο Ζαβρακίδης. Ο Ζαβρακίδης κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει ο Σιδερόπουλο. Σιδερόπουλος. Βαθιά μπαλιά για τον Τσέτσο. Από αριστερά τώρα η ομάδα του Ποντιακού. Ο Τσέτσος, για να δούμε, θα κάνει τη σέντρα, θα κάνει τη σέντρα ο Τσέτσος, κεφαλιά και γκολ. Είναι το 0-1 με τον Κοσμίδη εκεί να πιάνει μια κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τσέλα, στη σέντρα που έγινε από τον Τσέτσο. Ο Κοσμίδης εκεί στην καρδιά της άμυνας του Ατρόμητου έπιασε την κεφαλιά, κρέμασε τον Τσέλα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 37 λοιπόν 0-1 για την ομάδα του Ποντιακού. Κόρνερ για τον Ατρόμητο. Πάμε στο πρώτο! Μπάλα! Τελείται το κόρνερ. Μια κεφαλιά. Η μπάλα τελικά θα καταλήξει out. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με μία αλλαγή για την ομάδα του Ποντιακού. Μάλλον δύο αλλαγές βλέπω. Έχει μπει ο Τσάνταλης που παίρνει τώρα την μπάλα με το νούμερο 14 και έχει μπει και ο Λίγας με το νούμερο 12. Δύο αλλαγές λοιπόν για την ομάδα του Ποντιακού με τον Βαφιάδη στο πλάγιο την ομάδα του Ποντιακού. Από δεξιά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε, Τσάνταλης. Μέσα στην περιοχή τώρα. Θα στρωθεί η μπάλα, το shoot goal.
0-2. Εκεί πρέπει να είναι ο Παπα-Νικολάου σκόρερ που έκανε το σουτ. 0-2 στο 4ο λεπτό της επανάληψης για την ομάδα του Ποντιακού. Με τον Τσάνταλη να μπαίνει από δεξιά. Έκανε τη συρτή σέντρα. Εκεί στρώθηκε τελικά η μπάλα στον Παπα-Νικολάου. Με συρτό σουτ η μπάλα στα δίχτυα. 0-2 για τον Ποντιακό. Ο Τσέτσος πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ. Τελείται. Κεφαλιά η μπάλα μέσα στην περιοχή. Για να δούμε εκεί ευκαιρία που χάνεται από τον Παντελίδη. Από κοντά εκεί δεν πρόλαβε να κάνει το πλασέ. Η μπάλα έφυγε out. Με τον Τσάντα Λεκινά πηγαίνει να πιέσει και τον Λίγα. Θα γίνει το λάθος, θα πάρουν οι φιλοξενούμενοι. Μπαίνει από δεξιά τώρα, θα γίνει σέντρα επικίνδυνα. Θα μπλοκάρει ο Τσέλα η σέντρα από τον Βαφιάδη. Και τώρα πιο πίσω φτάνει στον τερματοφύλακα εκεί τον Γαλή, ο οποίος κάνει λάθος πάνω σε αντίπαλο. Και τώρα με την ομάδα του Ατρόμητου, ένα μακρινό σουτ δεν είναι καλό από τον Μουλαρά τον Γιώργο. Μπαλ out. Θα πάρουν πάλι παίκτη στο Ποντιακού, θα γίνει σέντρα. Προσπαθεί εκεί ο Σκέμπης, δεν διώχνει. Θα γίνει και το σουτ, την μπάλα έξω. Καλή φάση εδώ για τον Ποντιακό με το σουτ του Φουλιρά. Ένα κερδισμένο φάουλ με τον Σαρκισιάν. Θα είναι έτοιμος να εκτελέσει. Σαρκισιάν, ρίτη το φάουλ. Να δούμε Τσιφούτης. Ξανά Τσιφούτης, θα πάρει την μπάλα. Μπαίνει από δεξιά. Κάνει και τη σέντρα και γκολ. Γκολ 1-2. Σκόρερ ο Σκέμπης. Ο Σκέμπης λοιπόν εδώ με κοντινό πλασέ κάνει το 1-2 για τον Ατρόμητο. Στην πολύ ωραία προσπάθεια του Τσιφούτη που μπήκε από δεξιά, έκανε τη σέντρα. Ο Σκέμπης κάνει το 1-2. Ο Χιλίτης από αριστερά. Σιδερόπουλος κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ηρεμεί το παιχνίδι. Παπα-Νικολάου μια κάθετη. Θα διώξει ο Σκέμπης. Ο Λίγας θα πάρει την κεφαλιά. Παίζει το 1-2 εδώ. Για να δούμε μια παλιά. Μέσα στην περιοχή βγαίνει εκεί ο Τσέλα και μπλοκάρει. Και κάνει γρήγορα το βολέ. Το 1-2 παραμένει. Σιδερόπουλος. Δεξιά τώρα για την ομάδα του Ποντιακού. Θα βγει σέντρα. Θα γίνει και το σούτ. Η μπάλα έξω. Από τον Φουλιρά εκεί το σουτ. Κεφαλιά από τον Σιδερόπουλο. Μουλαράς τώρα. Θα κοπεί. Λίγας. Για να δούμε Τσέτσος. Για να δούμε το πλασέ και γκολ. Από τον Τσάνταλη. Και κάπου εδώ τελειώνουν όλα. 1-3 με τον Τσάνταλη στο 92. Και η λήξη του αγώνα, τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Ατρόμητος Φιλαδέλφειας, Ποντιακός Πολυδεντρίου, 1-3. Έχουμε κοντά μας στο Φουλιρά τον Γιάννη, πρώτη θέση για τον Ποντιακό, δύο κουβέντες. Καλησπέρα. Ήθελα να πω, δεν έχει πολλές κουβέντες αυτό το πρωτάθλημα. Αυτό το πρωτάθλημα για την ομάδα μας είναι να παίζουμε σκληρή μπάλα, να βάζουμε τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει κάτι. Τώρα κοιτάμε τα play-off και ελπίζουμε να έρθει και η άνοδος. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Κοντά μας ο αρχηγός του Ποντιακού Πολυδεντρίου, τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, πρώτη θέση για την ομάδα του Ποντιακού. Παντελίδης, δύο κουβέντες. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο που μας έχει στηρίξει σε όλο το πρωτάθλημα. Είμαστε περήφανοι που βγήκαμε πρώτοι. Απλά περιμένουμε τώρα τα play-off. Έχουμε αποδείξει ότι έχει πολλές ομάδες. Πληρώνουν παίκτες, διοικήσεις όλοι. Εδώ όλη η ομάδα, όλο το χωριό στηρίζει χωρίς χρήματα κανένας παίκτης και έχουμε καταφέρει να βγούμε πρώτοι. Πάμε τώρα στα play-off γερά για την άνοδο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Gracias.
Κοντά μας ο Μουλάς Κωνσταντίνος, ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου του Φιλαδέλφειας. Δύο κουβέντες, τελείωσε το πρωτάθλημα στα play-out η ομάδα σου. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μας, δεν πήραμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Αντιμετωπίσαμε διάφορες δυσκολίες αγωνιστικά. Παλέψαμε το παιχνίδι σήμερα, δεν μας βγήκε και εν τέλει πάμε στα play-out με μόνο σκοπό τη νίκη. Πάμε να σπάσουμε την έδρα. Θέλουμε νίκες, δεν υπάρχει κάποιος άλλος στόχος, ούτε ισοπαλία, είναι καθαρά η νίκη. Δύο κουβέντες για το πρωτάθλημα που τελείωσε σήμερα. Ήταν ένα ωραίο και απαιτητικό πρωτάθλημα. Είχε πάρα πολλές ομάδες που προσπάθησαν να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο. Βέβαια, όπως βλέπετε, και τα γήπεδα δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Αλλά μπορώ να πω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο, ανταγωνιστικό και το ευχαριστήθηκαν οι περισσότεροι, νομίζω, συμμετέχοντες. Πιστεύετε ότι η ομάδα του Ποντιακού ήταν καλύτερη και βγήκε πρώτη δικαία? Ήταν από τις ομάδες οι οποίες πραγματικά ήταν οι πιο σωστά τακτικά έτσι, δομημένες από την αρχή. Δεν άφησαν πολλούς χώρους. Θεωρώ ότι ήταν όντως δικαία η καλύτερη ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. We'll be right back.